Welcome! Τι κάνουμε? Σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο που θα ετοιμαστώ στην ουσία, γιατί το βράδυ θα πάμε σε ένα πάρτι. Θέλω να ετοιμαστώ, θέλω να βαφτώ, θέλω να ντυθώ. Τις προάλλες ήθελα να ανεβάσω ένα βίντεο που έκανα εξαγωγή, αλλά τελικά δεν ανέβασα τίποτα τέτοιο, γιατί εγώ είχα πει ότι θα ρωτούσα τον οδοντίατρο αν μου άφηνε να το βιντεοσκοπήσω. Τελικά δεν το ρώτησα καν, γιατί λίγο σαν να ντράπηκα. Και πέρα ότι ήταν λίγο σαν να ντράπηκα, ήταν ότι δεν ψινόμουν εκείνη τη στιγμή καθόλου να μπω στη διαδικασία, να κάτσω να σκεφτώ να κάνω vlog που θα βάλω την κάμερα και όλα αυτά. Απλά ήθελα να πάω να βγάλω τα δόντια, γιατί δεν έκανα μία εξαγωγή, έκανα δύο. Οπότε το μόνο που ήθελα εκείνη τη στιγμή ήταν απλά να βγάλω τα δόντια και να φύγω να πάω σπίτι μου. Και γι' αυτό το λόγο δεν έβγαλα τελικά τίποτα. Αν και έχω κάποια clip, αλλά σκεφτόμουν να τα ανεβάσω, να μην τα ανεβάσω και τελικά δεν τα ανέβασα. Και να πω την αλήθεια, δεν το μετανιώνω κιόλας, γιατί δεν ήταν και πάρα πολύ, πώς να το πω, όχι όμορφα. Δηλαδή είναι απλά κάτι δόντια μου, κάτι. Καλύτερα από ό,τι τα ανέβασα τώρα μεταξύ μας. Αν και δεν έβγαινε ούτως ή άλλως βίντεο ολόκληρο, ας πούμε. Άου. Είχα απλά κάποια πλάνη. Και ενώ την πρώτη μέρα δεν με πόνασε σχεδόν καθόλου, όχι σε βαθμό να ουρλιάζω κάτι τέτοιο, το βράδυ δάγκωνα το σαγόνι μου πάρα πολύ δυνατά. Έχω πριστεί και εδώ και εδώ. Σήμερα δηλαδή, παρόλο που είναι η τρίτη μέρα που έχω κάνει την εξαγωγή, τις εξαγωγές βασικά, σήμερα πονάω πολύ από κάθε άλλη μέρα. Οπότε ναι, δεν ανέβασα τίποτα. Και αυτό το πάρτι που λέτε είναι ένα βάση Twitch πάρτι που, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω πώς θα είναι ακριβώς. Μαζί θα μάθουμε. Δεν ξέρω αν τραβήξω τίποτα πλάνα από εκεί. Μόνο και μπορεί να βγάλω τίποτα, αλλά δεν υπόσχομαι. Και εγώ το μόνο που σκέφτομαι είναι να πάρω τώρα άλλο ένα ντεπόν ή να μην πάρω. Γιατί θέλω να πιω και λίγο. Καταλάβει. Σα ίσα, ρε παιδί μου. Νομίζω δεν κάνει να πίνει αλκοόλ και να παίρνει φάρμακο. Αλλά νομίζω αυτό πάλι είναι ότι απλά δεν θα σε πιάσει ίσως το φάρμακο. Δεν ξέρω. Όπως εγώ νομίζω ότι θα πάρω ένα ντεπόν, ένα χιλιάρι ντεπόν, τώρα σε λίγο και μετά θα πάω στο πάρτι. Αλλά θα έχει περάσει κάνα 40 λεπτό, οπότε ίσως δεν πειράζει τόσο. Ή και ξέχασα να κολλήσω τον ήχο μου. Χθες ανέβασα, σήμερα βασικά, δεν ξέρω πότε ανεβάζω αυτό το βίντεο, αλλά σήμερα ανέβασα ένα άλλο βίντεο που πήγαινα για ψάρεμα και έχασα ένα ήχο εκεί που ψάρευα. Βασικά δεν το έχασα, μου έφυγε καθώς ρωτούσα το γαλάμι και ξέχασα να το βάλω. Αλλά ευτυχώς ήμουν αρκετά τυχερή, έτσι ώστε να μην πέσει μέσα στο νερό και απλά να πέσει στις πέτρες πάνω εκεί μπροστά μου. Οπότε είμαι πολύ τυχερή γι' αυτό. Και θυμίστε μου να πάω να το. Βασικά τι θυμίστε μου, πρέπει να κάτσω να το θυμηθώ τώρα. Να το κολλήσω προτού φύγω. Καλά, εντάξει. Έχτισα καινούργια μύτη. Ακραίο. Το κοντούρι και έχει κάνει θαύματα. Έχω στο μυαλό μου να βάλω ή ένα φόρεμα άσπρο, αν και δεν έχω ακριβώς παπούτσι με αυτό το άσπρο φόρεμα, ή ένα λεοπάρ. Ούτε γι' αυτό έχω παπούτσι, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι θα βάλω. Και θέλω να πάω. Oh, no. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Oh no. Φτιάχνεται τώρα αυτό. Κατά πάντα φτιάχνεται. Το κάνουμε έτσι λίγο. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ξαφανίστηκε. Οριακά είναι σαν να έχω φάει μια μπουνίτσα. Αλλά εντάξει, δεν θα το καταλάβει κανείς, μόνο εγώ και εσείς. Και εσείς θα το καταλάβετε επειδή σας το παγώ, άλλες. Δεν θα καταλαβαίνετε τίποτα. Ωραία. Εν μεταξύ, εγώ είχα πει ότι δεν θα ξανανεβάσω ποτέ ψάρεμα. Η αλήθεια είναι. Ξαναπήγα τελικά. Αλλά ήταν αφορμή για να πάω, καταλάβετε. Δηλαδή δεν οργάνωσα εγώ το ψάρεμα. Αλλά νομίζω ότι ήταν και το τελευταίο. Δηλαδή, done. Έχω πέσει τρεις φορές. Αν ήμουν καλή, να έλεγα OK. Αλλά δεν είμαι καν καλή σε αυτό. Το έχω προσπαθήσει τόσες πολλές φορές που πλέον έχω καταλάβει ότι απλά δεν είμαι καλή. Καταλαβαίνεις. Αν ήμουνα, θα έλεγα cool, να πάμε και να ξαναπάμε και να ξαναπάμε. Αλλά δεν είμαι καν καλή και σε αυτό. Οπότε βάζω eyeliner, είναι η στιγμή του χειρουργείου που πρέπει να είσαι έτσι. Γιατί αν πάει κάτι λάθος, μετά πάει όλο λάθος. Οπότε, ωραία. Και να δώσω ένα άσχετο tip. Εγώ επειδή έχω hoodie eye, δηλαδή έχω αυτό το καπάκι, καταλάβατε, αυτό το κάνει hoodie. Αν τραβήξω το eyeliner μέχρι full μέσα, μέχρι εδώ, μετά μου κλείνει πάρα πολύ το μάτι. Οπότε εγώ το σταματάω εδώ. Καταλάβατε, και έχω μόνο τη γωνία. Και τώρα κάνω και τα μαλλιά μου. Καλά να βάλω και αυτό. Γενικά αυτό το φοράω πάντα. Μου αρέσει full. Και πάμε να κολλήσουμε και τον ήχη. Δείτε, πατέντα. Παίρνουμε αυτό και λιμάρω τον ήχη που έχει φύγει. Δεν είστε έτοιμοι. Παίρνουμε αυτό, που αυτό και καλά σου κάνει dehydrate τον ήχη, δηλαδή στο απολιπαρώνει. Δεν ξέρω πώς άλλο να το πω. Σου βγάζει τη λιπαρότητα, εν πάση περιπτώσει. Και το βάζω ένα έτσι. Και μετά παίρνω την κόλλα και βάζω πάνω στον ήχη. Που τώρα θα πρέπει να το καθαρίσω λίγο τον ήχη, αλλά κατάλαβες, σου το κατάλαβες. Και το κάνω έτσι, κράου και το πιέζω. Κάμποση ώρα. Και είναι έτοιμο. Γενικά δεν πάνε πουθενά. Ξέρετε γιατί είχε φύγει για μένα? Γιατί έτσι πως ήμουνα με το καλάμι, ωραία, και έκανε έτσι κρακ να το πετάξω. Μπλέχτηκε η μπετόνια εδώ μέσα στον ήχη και έκανε έτσι κρακ
και έφυγε από κάτω. Δεν πόνεσα. Γενικά δεν πάει πουθενά με αυτά τα δύο. Θα πρέσω νερό. Δεν φεύγω. Είπαμε. Αυτό που έκανα εγώ ήταν η μία στις χείλες, ας πούμε. Και κάνω και τα μαλάκια μου. Πού είναι το λάδι? Να το. Τους βάζουμε λίγα κιλά λάδι. Έτσι, κρας. Εντάξει, τα μαλλιά μου δεν θα τους κάνω τίποτα. Τρελό. Αυτό θα τους κάνω μόνο. Είναι έτοιμα και το make-up είναι έτοιμο και τα μαλλιά μου είναι έτοιμα. Και πάντα παίρνουμε μαζί μας τη χτένα και το λάδι. Την πούδρα. Βασικά δεν θα πάρω αυτή τώρα γιατί είναι πολύ μεγάλη. Θα πάρω αυτή που είναι πιο μικρή. Πάρω και το σφουγγάρι μαζί. Θα βάλω και αυτό. Ποιο χέρι? Σε αυτό. Όχι, σε αυτό. Έλα. Δεν έχω βάλει μάσκαρα. Και τώρα το μόνο που μένει είναι να αυτό να ντυθώ και είμαι έτοιμη. Αυτό δεν το παίρνω μαζί μου. Θα πάρω αυτό και αυτό. Τα βασικά θα πάρω μαζί μου και αυτό. Και τώρα απλά πάμε να ντυθούμε και είμαστε ready. Και είμαι ready. Βέβαια δεν ξέρω τι παπούτσια θα βάλω από κάτω. Μάλλον από κάτω θα βάλω το αθλητικό. Όχι γιατί δεν έχω τι άλλο να βάλω. Για να γίνει πιο καθημερινό, καταλαβαίνεις. Λίγο πιο casual, να μην το πάω full in. Θα βάλω το φόρεμα μου το ωραίο. Ό,τι μπορείτε να δείτε. Και από κάτω θα βάλω το αθλητικό. Για να είναι πιο καθημερινό. Για κανένα άλλο λόγο. Είπαμε. Παίζει να βγάλω και κανένα κλιπ από εκεί. Πολύ low key. Ελπίζω να βγάλω βασικά. Πιστεύω θα είναι ωραία. Δεν σας κλείνω από τώρα το βίντεο. Γιατί ελπίζω να βγάλω και από εκεί. Και τα λέμε πιο αργά. Ελπίζω στο κλιπ που θα βγάλω να έχω πιει τίποτα. Και να είμαι ήρεμη και χαλαρή. Και ελπίζω να μην μου πονάει το δόντι μου. Γιατί τώρα με πονάει. Το νύχι το κόλλησα. Κάτι άλλο έχω που θέλω να κάνω. Έχω πάρει και μια κολόνια. Σας δείξω τι κολόνια έχω πάρει. Α, τελευταία βάλουμε και την κολόνια. Πήρα αυτή. Την Angel Moncler. Και μυρίζει. Αφήστε το. Καλά, δεν βάζω τώρα full. Έξω θα κάνω πάρα πολλά. Τώρα δεν το κάνω για να μην γεμίσει το δωμάτιο. Και τα απόλυτα απαραίτητα είναι τα εξής. Η κολόνια. Καλά, έχω και κάτι σκουπιδάκι εδώ. It's fine. Κολόνια. Lipstick. Όχι. Lip liner. Lipstick. Σφουγγάρι. Αφήστε το πώς είναι το σφουγγάρι. Πούδρα. Πένα. Αυτό. Και η κάρτα με το cash. Αλλά τώρα. Α, και που πάω χωρίς vape. Οι κάρτες μου τώρα είναι στην κουζίνα, θα τις βάλω μετά και τα λέμε μετά. Καλό! Αλλαγή σχεδίου, θα μου πεις τι πιο σύνθετο να συμβεί. Τελικά έβγαλα το φόρεμα και έβαλα αυτό το top με αυτή τη φούστα. Αλλά είναι φούστα παντελόνι, δηλαδή δεν μπορεί να πάει τίποτα λάθος. Γιατί με αυτό το outfit νομίζω ότι νιώθω πιο άνετα. Το φόρεμα δεν ξέρω, δεν ήταν πολύ τέτοιο. Ενώ αυτό sky fresh νομίζω. Οπότε ναι, τώρα θα φύγω και τα λέμε μετά. Καλημέρα. Είναι η επόμενη μέρα. Έχω ξυπνήσει πριν μία ώρα. Σήμερα ξύπνησα και είμαι full πρισμένη. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να τρίσω λέξη. Χθες ήταν καλά. Ήταν ωραία. Τώρα ξεκίνησα edit και συνειδητοποίησα ότι δεν έβγαλα το outro. Οπότε δεν έχω βγει καφέ. Και χωρίς τις αδελφές μου να παραλάβω ένα δέμα. Και το απόγευμα κάνω stream. Και τώρα σας αφήνω. Μπορείτε να θέλετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe. Αν δεν θέλετε πάλι δεν πειράζει. Και τα λέμε πολύ σύντομα. Πονάω και δεν μπορώ να μιλήσω. Και κάτι τελευταίο. Έχω κουμπώσει πάρα πολλά ντεπών χιλιάρια. Αλλά δεν θα πάω τίποτα. Δηλαδή ξυπνάω ντεπών χιλιάρια. Και πάνω και μισό ντεπών χιλιάρια. Το μεσημεράκι εκεί που θα βραδιάσει. Κουμπώσω άλλο ένα χιλιάρι. Bye. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing.